Μία απόφαση γελία και μία καλωστημένη σκευωρία βλέπει πίσω από την καταδίκη του ο ισοβήτης Δημήτρης Μαμαλικόπουλος. Μία καταδικαστική απόφαση εναντίον του που σκοπό έχει, όπως ο ίδιος ανέφερε εξερχόμενος του δικαστηρίου, να πλήξει την διευθύντρια των κεντρικών φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, καταγγέλλοντας ότι έμπορος ναρκωτικών είναι η ίδια η ΚΑΝ. Η απόφαση που έχει βγει είναι καθοδηγούμενη. Όλο αυτό έχει γίνει για να πλήξει άλλες καταστάσεις όπως η διεύθυνση των φυλακών. Μια τελείως γελία απόφαση, η οποία σκοπό έχει να πλήξει τη διευθύντρια των φυλακών. Κάθονται και κατονομάζουν εμένα για έμπορο ναρκωτικών, ενώ οι έμποροι είναι οι ΚΑΝ που στείνουν τις υποθέσεις τους. Δεν ανεχόμαστε προσβλητικά σχόλια, απάντα στον Δημήτρη Μαμαλικόπουλο, η συντεχνία ισότητα. Προσβλητικά σχόλια δεν ανεχόμαστε για κανένα μέλος των σωμάτων ασφαλείας από τον οποιονδήποτε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Ο συγκεκριμένος ισοβήτης, αν κατέχει στοιχεία για διαπράξη ποινικών αδικημάτων από οποιονδήποτε, ας τα παραδώσει στην αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας. Λίγα λεπτά πριν ανακοινωθεί η ποινή, ο δικηγόρος του 39χρονου υποβάλλει αίτημα, όπως το δικαστήριο εξετάζει την επιβολή ποινών που να συντρέχουν με την διαβίου ποινή φυλάκισης που ήδη εκτεί για το πενταπλό φωνικό στην Αγία Νάπα, με τον δικαστή του Κακουριωδικίου να διακόπτει για να μελετήσει το σώμα το αίτημα. Μία ώρα περίπου μετά αποφασίζεται όπως η ποινή ανακοινωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 27 Ιουλίου. Ο Μαμαλικόπουλος κρίθηκε ένοχος ότι οργάνωσε μέσα από τις κεντρικές φυλακές τις απόπειρες φόνου του Κωνσταντίνου Χαραλάμπους, γνωστός ως Μαύρος, τον Νοέμβριο του 2019 στη Λάρνακα, καθώς και του επιχειρηματία Κώστα Κρητικού, ο οποίος καθόταν σε καφεστιατόριο στην Αγία Νάπα, όταν επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν 16 Φεβρουαρίου 2020. Ο Μαμαλικόπουλος κατονομάστηκε ως ο ηθικός αυτούργος των δύο εγκλημάτων από τον Χαραλάμπο Χρυσάνθου, άλλος Χάμπουργκερ. Το Κακουριωδικείο τον έκρινε επίσης ένοχο ότι ήταν το πρόσωπο που κατάφερε μέσα από τις φυλακές να εφοδιάσει τον εκτελεστή με οπλισμό και πυρομαχικά και του έδινε πληροφορίες για τις κινήσεις των δύο προσώπων. Ο Χρυσάνθου παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να τους σκοτώσει, λαμβάνοντας ως αμοιβή ποσότητα ναρκωτικών.